Λοιπόν, κύριε Μπαλαφούτη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ήρθαν από το Δημαρχείο με το καινούργιο πρόγραμμα της ανακύκλωσης. Επιτέλους, καιρός να εξυγχρονιστούν. Ναι, τι να εξυγχρονιστούν, που γίναμε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Μας βάλανε τρεις κάθος μπροστά στην είσοδο εκεί πέρα και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Να τους βάλω στο σπίτι μου. Μ' αρέσουν οι πρωτοβουλίες. Αυτό έκανε. Ω, μισό λεπτό. Κύριε Μπαλαφούτη, φέραν και αυτά τα. Εγώ λέω να τους γράψουμε κανονικά. Πολύ βαβούρα για το τίποτα, κύριε Μπαλαφούτη. Τι λένε, Μανώλη, τίποτα οικολογία, τίποτα το ενδιαφέρον για τη σωτηρία του πλανήτη. Είναι η σωτηρία των παιδιών μας. Σκάσε, λέμε, εγώ δεν έχω παιδιά. Αν δεν πάρτε εδώ και πήγαινε να μοιράσω σε Νίκους ένα-ένα και να σου εξηγήσω ότι ήταν δική μου ιδέα. Γιατί έχουν ένα διαχειριστή προοδευτικό με ωραίες απόψεις για τη σωτηρία του περιβάλλοντος του πλανήτη και το, αυτό με την τρύπα που έχει το. Που άνοιξε η τρύπα με το πείραμα που κάνουν το. Αυτό. Κοίτα, να σου εξηγήσει εσύ καλά. Εγώ θα σου τα εξηγήσω. Σε σένα, τα πάνε. Πράγμα τώρα. Τι λες, καλέ. Πού θα χωρέσουν άλλοι τρεις κάδοι μες στην κουζίνα. Α, δεν έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Εμένα ο διαχειριστής μου είπε να σας πω πως πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Και στο λέω. Ρε, φύγε από εδώ που θα μου κάνεις εμένα μάθημα για το περιβάλλον. Γιατί? Γιατί τόσα χρόνια είμαι μέλος της Greenpeace. Okay. Τόσα χρόνια παλεύω. Ναι, αλλά. Τα αυτοκίνητα που βρωμίζουν την ατμόσφαιρα. Φυσικά. Γιατί εργοστάσια που μολύνουν τα ποτάμια. Φυσικά. Γιατί τρύπα του όζοντος. Το γιατί καρέτα. Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Αυτός είναι υπέρ κατά της ανακύκλωσης. Η πάντα λερώνει. Τι ξεκινήσε. Μανολάκι, όχι σε μένα μάθημα για την οικολογία, τα πάμε και πάνω. Μπερδευτεί, αυτά τα περιοδικά τι να τα κάνουν τελικά. Τα συγκεκριμένα που διαβάζετε κάθετα. Μαργαρίτα, πού είσαι, πότε θα προλάβουμε να φάμε, πότε θα προλάβουμε. Να φάμε. Να αυτός, αυτός φταίει για όλα. Ο άντρας μου, γι' αυτό φταίσαι εσύ, για το άλλο λέω. Εσύ δεν επέμενες να κάνουμε ανακύκλωση. Βέβαια, εγώ επέμενα. Δική μου ιδέα ήταν. Γιατί η ματιά μου είναι στο μέλλον και φροντίζει για το συμφέρον και το καλύτερο όλων σας. Ναι. Αν ήταν έτσι, θα είχες παραιτηθεί. Ανίκανος είσαι, τι. Ανίκανος εγώ. Έμπτη είσαι. Αν είχαμε την καινούργια κοπέλα διαχειρίστρια, δεν θα μας πέντευε έτσι. Σας παιδεύω εγώ, δεν θα πέντευε. Είναι τόση αδικία και τόση περιφρόνηση ότι την ανέχομαι, λένε. Θέλετε να βαρτιθώ. Ναι. Ωραία, παρακούμε. Καμία σκέντε τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω καμία. Αλλά μέχρι την επόμενη συνέλευση, ο άντρας μου θα είναι διαχειριστής. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έγινε κάτι. Έγινε. Η γυναίκα σου διαχειρίστη. Τα συγχαρητήριά μου. Μανώλη. 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 Τι κάνετε εσείς εδώ? Καλημέρα, Μανώλη. Άντε, τι σου! Έχουμε να επιθεωρήσουμε όλο το κτίριο. Ναι, μισό λεπτό να βάλω και κάτι στο στόμα μου. Δεν έχω φάει τίποτα. Θέλω πρώτα να πάμε να μιλήσουμε με όλους τους ενίκους και εσύ να σημειώνεις τα πάντα. Άντε! Πρέπει οπωσδήποτε να βάψουμε την είσοδο. Μπαίνω και ψυχοπλακώνουμε. Και να κάνουμε κάτι να φωτίσει. Κανα κάδρο, κανα φυτό, κάτι. Πλαστικά λουλούδια να βάλουμε. Πλαστικά. Ναι, είναι πιο εύκολα, δεν θέλουν και πότισμα. Σε παρακαλώ, Μανώλη. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να βάλουμε πλαστικά. Φυτά γράψε. Κάτι άλλο. Ναι, ποια στάση αρέσει το κρεβάτι. Ορίστε. Όχι ότι με νοιάζει, τι να με νοιάξει δηλαδή. Απλά γράφω ένα σχετικό άρθρο. Εμένα μου αρέσει να είμαι από κάτω. Είναι πιο ξεκούραστα. Δεν με ενδιαφέρει εσύ. Ευτυχώς. Έλα, Μανώλη, σήκω, έχουμε πολλά να κάνουμε. Από πάνω. Από πάνω. Από πάνω. Από πάνω. Το βρήκα! Ο από κάτω, ο Χρήστος! Μα αυτόν δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Παιδί μου, είσαι χαζό. Δεν εννοώ για κάτι. Εννοώ ότι είναι ο δικηγόρος ο άνθρωπος. Θα μας πει καμιά συμβουλή. Έλα, έλα, έλα. Πάμε να του μιλήσουμε. Πάμε. Πολύ ωραία δικαιολογία. Μισό λεπτό να ρίξω κάτι πάνω μου. Όχι απλώς δεν μπορεί να σας διώξει, αλλά πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς να πληρώσετε για να μπορέσει να κινηθεί νομικά. 3 μήνες? Ναι. Και αυτό μπορεί να πάρει καιρό, μπορεί και χρόνια. Α. Να σας πω, πότε υπογράψατε το συμβόλαιο? Ποιο συμβόλαιο? Τι, δεν έχετε συμβόλαιο? Όχι. Τότε είστε και από πάνω. Αυτή πρέπει να φοβάται για μπλεξίματα. Τι είπες τώρα, ρε Χρήστο? Ρε Χρήστο, παιδιά, δεν θα ξαναμπουκάρω στο σπίτι. Θα της βάλω ένα χέρι, θα της μείνει αξέχαστο. Συγγνώμη. Μπαίνει στο σπίτι σας. Mm. Πώς? Με τα κλειδιά της. Κάθε μέρα. Για επιθεώρηση. Να μην την αφήνετε. Αυτό απαγορεύεται. Το σπίτι θεωρείται δικό σας. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σε συμπαθώ αυτή τη στιγμή. Εγώ πάλι σε συμπαθούσα από πριν. Έρχεται η Φράου Μπλούχεν. Θα βρούμε κανένα παιδιά. Σταμάτα, παιδί μου, σταμάτα. Είναι η ιδιοκτήτρια. Και μπαίνω. Όχι, δεν μπαίνετε. Τι βάλετε εδώ πέρα?
Αφήστε με να περάσω! Δεν μπορείτε να μπαίνετε στο σπίτι μας όποτε σας έρχεται! Ποιο σπίτι σου, μωρή, δικό μου είναι! Θα με πνίξεις κιόλας εδώ πέρα! Το έχουμε νοικιάσει και είναι σαν δικό μας! Μας το είπε ο δικηγόρος του πρώτου. Ανοίξτε, γιατί θα φέρω την αστυνομία! Α, ωραία, να τη φέρετε, να σας κάνουμε και μήνυση που δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο ακόμα. Κουρούνες! Μαύρες κουρούνες! Κουρούνες! Άμα θα ξανάρθω! Θα ξανάρθω! Γιατί χώνετε τη μύτη σας η ζουλιάς μου, ε? Ποιος εγώ? Δεν φτάνει που είσαστε ξετσίποτοι, τα φτιάξατε και με τις βρωμιάρες από πάνω. Τι είμαστε, λέει, σε ποιον αιώνα είστε, κυρία μου? Κεριά και λιβάνια. Εμείς είμαστε τίμοι οικογενειάρχες, δεν είμαστε... Άντε να μην πω. Όχι, πες. Για πες να σ' ακούσω. Θες να σου πληρώσω και να σας έρθω μοναχίστρια? Φράγκο δεν σου δίνω. Ναι. Μη με προκαλείς εμένα, ναι, γιατί θα το μεταλλιώσεις. Γελάς, ε. Είδες, δεν το παίζεις καλά το στρίτσι, πήρε χαμπάρι γρία. Και τι ήταν αυτά που έλεγε για τσάμπα πάνω, δεν κατάλαβα. Τίποτα, μωρέ, τα κορίτσια μου ζήτησαν κάποιες συμβουλές για το σπίτι. Άστε, ξαναμίλησες με αυτή. Και με τις δύο, ήρθαν χθες. Δηλαδή ήρθα χθες στο σπίτι και μου το έκρυψες. Αν δεν ήταν η γρία, θα υπήρχε ένα σκοτεινό μυστικό στη σχέση μας. Μαρκό, ηρέμησε. Δεν το έκρυψα, το ξέχασα. Σου ορκίζομαι πως την επόμενη φορά που θα συμβεί θα στο πω. Α, έχετε κανονίσει να ξαναβρεθείτε, ωραία. Χριστέ μου. Τι θες, παιδάκι μου, και μπλέξεις ξένες υποθέσεις? Αυτή είναι η δουλειά του δικηγόρου. Να ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις. Χριστό. Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα με αυτήν. Είναι τρελή, γυαλίζει το μάτι της. Υπερβολικός όπως πάντα. Γριά γυναίκα είναι. Μόνη νιώθει, δεν έχει και με τι να ασχοληθεί και ψάχνει να βρει. Αυτό ακριβώς είναι το προφίλ του serial killer. Σταμάτα, μωρέ. Γείτονες είμαστε. Τι θα μας κάνει? Ακριβώς αυτό. Την προηγούμενη φορά την βρήκαμε στο σαλόνι μας. Την επόμενη θα μας φάξει την ώρα που κοιμόμαστε. Δεν έχουν όλη τη δική σου νοσηρή φαντασία. Νευρίασε η γυναίκα και είπε μια κουβέντα παραπάνω. Θα τις έχει περάσει τώρα. Μάρκο, τι έπαθες? Κοίτα που θα μου πεις εμένα ότι έχω νοσηρή φαντασία, κοίτα! Αχ, βρε αγόρι μου, δεν έπρεπε να βάλεις χλωρίνη. Αυτό πλένεται με κρύο νερό στο χέρι. Εγώ, μωρέ! Η σχιζοφρενής έριξε χλωρίνη στο πεταξωτό μου το κάμισο! Είσαι σίγουρος πως το έκανε αυτή? Όχι, ανοίξαν οι ουρανοί και βρήκε χλωρίνη. Την άκουσες που με πείρισε. Τι με κοιτάς έτσι, μωρέ, κάνε κάτι, πάρτε τα στομία να την κλείσουν μέσα. Μα δεν είναι ακριβώς έγκλημα αυτό. Είναι όταν καταστρέφεις τέτοιο που κάμισο. Τώρα θα δείτε τα πάθη. Όχι, όχι, Μάρκο, Μάρκο, περίμενε. Θα τη μιλήσω εγώ. Εσένα σου βγαίνει το γκέι. Εμένα μου βγαίνει το γκέι. Εσένα σου βγαίνει το γκέι. Εγώ θα πάω. Και μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Δεν θα τη μιλήσω καθόλου. Απ' το λαιμό θα την πιάσω. Μάρκο, περίμενε. Κάντε στην άκρη. Κάντε στην άκρη, θα την κόψω. Τι έπαθες, παιδί μου? Τι έπαθα? Να τι έπαθα. Σε αυτό δεν βάζουμε χλωρίνη, αφού το πλένουμε στο χέρι με κρύο νερό. Δεν το έκανα εγώ, η Παναγιώτα το έκανε. Θα την ξεβαλιάσω, κάντε στην άκρη. Μάρκο, περίμενε. Σας πλένει η γειτόνισσα τα ρούχα? Μιλάμε, τι κάνεις εσύ, βρες την διαχειρίστρια! Τι νομίζετε ότι κάνω, κυρία μου, παραγγέλνω πίτσα! Γεια σου, μη! Έλα, μωρό μου! Τι σχέση έχω με τα που κάμισα? Σας παρακαλώ, η μητέρα μου είναι μια κυρία, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εντάξει, εντάξει, δεν λέω, αλλά μπορεί να το έκανε κατά λάθος. Τι κατά λάθος μπορεί, ήρθε τρελή στην πόρτα μου και με απείλησε. Τρελή είσαι εσύ! Αν εκείνη την ώρα είχα βγει να μαζέψω τα ρούχα, θα και πιο ξανθώ και από του γαλάτι. Σας παρακαλώ, σας μην κάνε, μη. Σας παρακαλώ. Θα το τακτοποιήσουμε τώρα. Πόσο κάνει, το πληρώσουμε. Ανεκτήμητο. Περσινή κολεξιόν αποκλείεται να το ξαναβρω. 300 ευρώ. 300 ευρώ. Κοίτα, από τη στιγμή που δεν μπορείς να το ξαναβρεις, δεν τίθεται και θέμα να το πληρώσω. Θα σου πάρω όμως ένα καινούριο στη γιορτή σου. Λοιπόν, δεν ξέρετε πόσο πολύ βιάζομαι. Ναι, γεια μου. Στο καλό. Στο καλό, αγόρι μου. Τον είδες? Έφυγε. Σαν τα μούτρες τον έχει κάνει. Δεν τελειώσαμε οι δυο μας. Θεσμής Τουρκία, νομίζω ότι σας περιμένουμε πάνω. Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μέσα είναι πολυκατοικία. Δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς αυτός. Μπα, καλώς την και σ' άργησε. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Ορίστε τι συνέβη. Γιατί έβαλες χλωρίνη, αυτό πλένεται με κρύο νερό στο χέρι. Η γριά μου δολοφόνησε τα μεταξωσκόνικα! Και τι θες να κάνω εγώ, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, προσωπικό! Προσωπικό πρόβλημα που έχουμε μια τρελή στην πολυκατοικία! Η μόνη τρελή εδώ μέσα είναι αυτή που θέλει 300 ευρώ για τα κοινόχρηστα! Ποιος το λέει αυτό? Κυρία Παναγκώτα, βγείτε ένα λεπτό σας παρακαλώ! Άπατα! Δεν βγαίνω! Αυτό θέλει να με κόψει φέτες! Βαρέθηκα να περιμένω, σας παρακαλώ, μπορεί να μου πει κάποιος πού μπορώ να πετάξω τα κακά και του Φίφη! Όταν το βρεις, πέτα και αυτό έτσι κι αλλιώς κατά έγινε. Λουκία! Εγώ πάω πάνω. Μαρκό, σε παρακαλώ, πάμε κι εμείς. Δεν πρόκειται να φύγω από εδώ μέχρι να ξεμητήσει, γιατί θα ξεμητήσει δεν μπορεί. Όχι τον ιστερικό από την πόρτα μου! Πάντως, όταν ο άνδρας μου είχε τη διαχείριση, δεν συνέβαιναν αυτά. Ναι, καλύτερα περνάγαμε. Μάλιστα, περνάγατε καλύτερα γιατί δεν είσαι τίποτε άλλο. Πάρα πολλά, αλλά δεν είναι έτσι παρούσης. Τέλος. Λοιπόν, αύριο γενική συνέλευση στο σπίτι μου στις 6. Να τα λύσουμε όλα μια και καλή. Καληνύχτα.
την πολυκατοικία μου εδώ μέσα. Δεν θα άλλαζε το δικό σου το πουκάμισο, κυρά μου. Παπα, σας παρακαλώ, μπορεί να μου πει κάποιος που μπορώ να πετάξω τα κακάκια του Φίφη? Λοιπόν, ας ακούσουμε τις υποψηφιότητες. Κανείς? Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Μπαλαφούτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με το καταστατικό, βάζουν κλείο τα διαμερίσματα όλα και όποιος βγει μας κάθεται στο σβέρκο για ένα χρόνο ως διαχειριστής. Ωραία. Αναφέρω το χαρτάκι για την κλήρωση. Εγώ ψηφίζω να ξαναγυρίσω ο Μπαλαφούτης. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Κομμάτια να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω. Ύστερα από όσα μου έχετε καταλογίσει. Ελάτε, κύριε Μπαλαφούτη. Φανταστείτε να βγει καμιά σχιζοφρενή στην κλήρωση. Για ποια λέει?